Ευχαριστούμε που συμμετέχετε στο Greece from Home. Είμαστε εδώ πέρα συνδεδεμένοι ο καθένας από το σπίτι του, άλλοι στην Ελλάδα, άλλοι στο εξωτερικό, και θα ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς περνάει ο καθένας στην καραντίνα του, να τις μοιραστούμε μαζί σας και ελπίζουμε να σας βοηθήσουμε να νιώσετε λίγο καλύτερα, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη περίοδος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, θα δίνω εγώ το λόγο για να μην μπερδευτούμε και κοιτάμε ο ένας τον άλλον περίεργα. Λοιπόν, Κωστή. Καλά. Πού βρίσκεσαι? Αθήνα, στη βάση μου, με την οικογένεια. Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εγώ, προσπαθώ να περάσω το χρόνο σπίτι. Πολύ χρόνο με τα παιδιά. Κάνω πράγματα τα οποία δεν είχα την ευκαιρία να κάνω τον προηγούμενο καιρό, διότι η καθημερινότητα ήταν πιεστική. Πολύ γυμναστική, λίγο διάβασμα να πω την αλήθεια, πολλές ταινίες. Αναπόλω λιγάκι και τις καλές ημέρες που ήμασταν και πού θα είμαστε. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε παράπονο. Βλέπω και σας συχνά πυκνά, οπότε περνάμε καλά. Δημήτρη. Καλησπέρα για άλλη μια φορά και από μένα. Και εγώ πάνω κάτω τα ίδια, στο σπίτι μου στην Αθήνα, με τα παιδιά κυρίως. Αρκετό παιχνίδι με αυτά. Κάποιες φορές στο σούπερ μάρκετ, τηλεόραση, λίγο βιβλίο και εγώ διάβασμα. Αρκετά τηλέφωνα με τους φίλους μου. Και αυτά. Δήμο. Γεια σας και από εμένα. Και εγώ Αθήνα, σπίτι, πολλές ώρες με την οικογένεια, με τα παιδιά. Προσπαθούμε να περνάμε δημιουργικά. Όσο μπορώ και εκμεταλλεύουμε τις δυνατότητες, βγαίνω λίγο από το σπίτι για τα απαραίτητα. Εστιάζω λίγο στη γυμναστική, είτε στο σπίτι είτε με ένα τρέξιμο κάπου εδώ κοντά. Λίγο διάβασμα, λίγο ταινίες και περιμένουμε όλοι να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Παναγιώτη. Εγώ η αλήθεια είναι ότι απολαμβάνω πάρα πολύ το θέμα της καραντίνας, γιατί μου είχαν λείψει τα παιδιά πάρα πολύ με τα ταξίδια και τα παιχνίδια. Οπότε η μέρα περνάει χωρίς να το καταλάβουμε καθόλου. Περνάμε τελεία, όλη μέρα παίζουμε. Και τώρα μπορώ να πω ότι με σώσατε, γιατί καθάρισα τζάμ. Οπότε έχω γλιτώσει και βαριόμουν και δεν έφτανα. Ξεκίνησα να καθαρίζω τα τζάμια και μου λέω πρέπει να σταματήσω. Γιάννη. Σε είδαμε, χθες μαγείρευες κιόλας, Παναγιώτη, ε. Ναι, πήρε συνέχεια με σύμπαρ και, πώς το λένε, και ένα μπάρμπικι με σούβλες. Οπότε, όποτε βρω χρόνο, βάζω και σούβλες πάνω. Στην πιο δύσκολη θέση από όλους μας, νομίζω ότι βρίσκεται ο Γιάννης, γιατί έχει εγκλωβιστεί στην Ισπανία, που εκτός ότι δεν είσαι στη χώρα σου, δεν είσαι στην πατρίδα σου, δεν είσαι με δικούς ανθρώπους, είναι ότι το ζείτε και πολύ πιο έντονα από εμάς. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Καλησπέρα και από εμένα, μπορεί να στάρετε που λένε οι φίλοι μας στην Ισπανία. Η αλήθεια είναι ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις έξω στον δρόμο. Έχει στρατό, παρόλο που το νησί που μένω στο Λας Πάλμας τα κρούσματα είναι πάρα πολύ λίγα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως η καθημερινότητά μου είναι μέσα στο σπίτι αποκλειστικά. Δεν μπορούμε να βγούμε καθόλου έξω, μόνο λίγο στο σούπερ μάρκετ. Και με τα παιδιά, δόξα ο Θεός μας έδωσε ο Θεός τρία παιδάκια και είμαστε όλη τη μέρα με τα παιδιά τώρα. Τα απολαμβάνω πολύ περισσότερο και εγώ, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν τα έχω ζήσει σχεδόν καθόλου. Και έτσι είναι η υγεία μέσα σε όλο αυτό που ζούμε και χαρά να είμαστε με τα παιδάκια μας και με την οικογένεια. Και σίγουρα στο τηλέφωνο πολλές ώρες. Είπε κάτι συγκεκριστικά σωστό ο Κώστας σε μια συνέντευξή του. Λέει, ξαναγνωρίσαμε τα παιδιά μας στην καραντίνα. Και πραγματικά αυτό είναι η αλήθεια. Έχουμε περισσότερο ποιοτικό χρόνο να αφιερώσουμε στην οικογένειά μας. Γενικότερα απολαμβάνουμε μικρά πράγματα που θεωρώ ότι μέχρι τώρα ξέρεις. Δεν ήταν τόσο εύκολο μέσα στην καθημερινότητα, στο τρέξιμο,
Το άφηνες για το αύριο, για το αύριο, και αυτό το αύριο δεν ερχόταν ποτέ. Έτσι ακριβώς. Και θεωρώ ότι έχουμε γνωρίσει και άλλα πράγματα. Αυτά που κάναμε σαν αθλητές, δηλαδή να έχουμε καλή διατροφή, να ζούμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά, νομίζω τα ξαναβάλαμε στη ζωή μας. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω. Επειδή δεν μπορούμε να βγούμε έξω να κάνουμε πολλά πράγματα, οπότε προσπαθούμε κι εμείς να μαγειρεύουμε σωστά, να τρώμε σωστά, να κοιμόμαστε σωστά όσο γίνεται. Και φυσικά, όπως είπα και πριν, κάνουμε και πάρα πολύ γυμναστική, έτσι. Τίμο. Εδώ, παιδιά, μας προβλήκε με το σπίτι. Ήταν πράγματα που θα πεις λίγο πίσω. Ξέρεις, κάποια μικροσκευές, κάποια πράγματα που θέλανε βάψιμο, αλλαγή. Λίγα και τα έκανε. Και σίγουρα το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι ο χρόνος με τα παιδιά είναι δημιουργικός, είναι πολύτιμος, δεν το είχαμε πριν. Και όσο διαρκέσει αυτό, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Γιώργος ο Πρίντεζης τις προάλλες και νομίζω ότι είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι εμείς είμαστε και πιο προνομιακά από πολύ άλλο κόσμο, ότι έχουμε μεγαλύτερο σπίτι, μεγαλύτερο κήπο και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο κάθε άνθρωπος περνάει πολύ δύσκολα και θέλει να βρει τρόπους στην καθημερινότητά του που θα τον κάνουν να ξεφύγει αυτή η ρουτίνα. Θα είναι μια πολύ δύσκολη ψυχολογική περίοδο για πολύ κόσμο, για τα παιδιά, για τους γονείς και νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουν εντοπίσει πάρα πολύ είναι ότι αναγκαστικά έχουν επιτρέψει πολλοί γονείς στα παιδιά τους να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και, και σε παιχνίδια για να περνάνε την ώρα τους πιο δημιουργικά. Γιατί φανταστείτε ότι πολλοί κόσμος ζείτε σε διαμέρισμα, δεν είναι πολύ εύκολο να βγουν τα παιδιά σε κάποιο κήπο. Απληξεί τεράστια θέματα μετά πώς θα εισαφρύνουν εμείς στην κανονικότητα τα παιδιά. Εξώ την ψυχολογική πίεση που θα έχουμε όλοι μας, και μικρή και μεγάλη. Εσείς με τα παιδιά σας κάνετε με την τεχνολογία, με την επαφή που έχουν. Ποιος μιλάει, Θεοδωρέ? Μίλησε, Γιάννη μου. Α, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αν και εμένα τα μικρά τα παιδιά, εντάξει, μικρά, είναι 6,5 και 5. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάποιες μέσα στις μέρες έχουν μάθει το iPad, έχουν μάθει το ίντερνετ, το YouTube, βλέπουν τις ταινίες και όλα αυτά τα παιδικά. Για μένα όμως είναι λίγο κακό αυτό, γιατί έχουν, ξέρεις, τα παιδιά έχουν πέσει πάνω σε αυτό τώρα και προσπαθείς βέβαια λίγο να το περιορίσεις. Να το περιορίσεις, ναι, αλλά απ' την άλλη, βασικά εγώ που είμαι τώρα μέσα σε ένα διαμέρισμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορούμε βασικά και στην Ισπανία να βγεις έξω. Δεν έχουν το αυτό, που είναι πάρα πολύ αυτό, έστω και τη μία ώρα που μπορείς να βγεις έξω, εμείς δεν την έχουμε. Οπότε τα παιδιά εδώ μέσα είναι λίγο πολύ περιορισμένα. Και φυσικά είναι τώρα κατά ανάγκη μια περίσταση η οποία δίνουμε το iPad λίγο να περνάει η ώρα. Μα δεν είναι κακό τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί πρέπει για τα παιδιά κάπως να τα απασχολήσει. Παλιότερα είχαν στο σχολείο κάποιες δραστηριότητες, πηγαίνανε μέσα στη μέρα τους. Τώρα πρέπει να γεμίσει η μέρα. Φαντάζομαι ότι παρακολουθούν τα παιδιά μέσω ίντερνετ τα μαθήματα. Αλλά μετά, Δημήτρη. Αναπόφευκτα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Όντως είναι καλό από τη μία ότι αρχίζουν σιγά σιγά, ας πούμε, η κόρη μου κάνει μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης. Αλλά από την άλλη σίγουρα πρέπει να θέσουμε και ένα όριο, πιστεύω, στο πόσο θα βλέπουν και στο πόσο ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να το καταφέρεις να θέσεις όριο στα παιδιά. Αλλά όσο το δυνατόν και εγώ από τη μεριά μου προσπαθώ να μην τους αφήνω να ασχολούνται πάρα πολύ με το ίντερνετ, με το iPad ή με τα κινητά ή με να βλέπουν πολύ τηλεόραση. Προσπαθώ να είναι τόσο όσο είναι καλό για την ηλικία τους. Παναγιώτη. Κοίτα, είναι ένα αναγκαίο κακό αυτή τη στιγμή, έτσι, κακά τα ψέματα. Απλά εμείς στο σπίτι, ρε παιδί μου, ο κανόνας που έχουμε είναι ότι για κάποιες ώρες δεν έχουμε καθόλου ούτε ίντερνετ ούτε τηλεοράσεις, οπότε κοιτάμε να έχουμε έναν δημιουργικό χρόνο, είτε παίζοντας επιτραπέζια, είτε διαβάζοντας, είτε να παίζουμε μεταξύ μας διάφορα παιχνίδια. Τις ώρες που θα έχουμε το iPad, έχουμε πει, ρε παιδί μου, ότι
Okay, αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν να παίξουν, θα παίξουν PlayStation, θέλουν να παίξουν διάφορα παιχνίδια, ότι υπάρχει χρόνος. Εκεί πέρα είναι τουλάχιστον το περισσότερο μία ώρα μέρα, αν θέλουν να είναι παιχνίδια. Οπότε όλα, ό,τι θέλουν να κάνουν στο iPad ή σε υπολογιστή ή οπουδήποτε άλλο σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να είναι δημιουργικό. Θα πρέπει να το αφήσουν, θα παίξουν κάποια παζ, πράγματα τα οποία θα βάλουν τη φαντασία του παιδί μου και τη συνέχεια, έτσι ώστε μέσα και από αυτή τη διαδικασία των ηλεκτρονικών συσκευών να μπορέσουν να κάνουν κάτι δημιουργικό και κάτι καλό. Είναι κάτι που πρέπει να εξοικειωθούν. Εμάς στο σχολείο μας από την Τρίτη Δημοτικού, Τετάρτη νομίζω ξεκινάνε και έχουν αποκλειστικά iPad, δεν έχουν καν βιβλία. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποφύγεις. Αλλά όπως είπα ρε παιδί μου, ότι όπως είπατε και εσείς πριν, με το να περνάς χρόνο με τα παιδιά σου, νομίζω αυτά το πολύ αυτό θέλουν. Οι περισσότεροι γονείς απλά κουράζονται, δεν θέλουν να ασχοληθούν. Εδώ στο Θεό, όλοι μας είμαστε νέοι, οπότε έχουμε όρεξη και ενέργεια να παίξουμε με τα παιδιά μας και να έχουμε χρόνο ποιοτικό όλες τις ώρες της ημέρας. Αλλά και αυτά χρειάζονται, παιδί μου, ένα λίγο χρόνο μόνο τους να ηρεμήσουν, να κάνουν αυτά που θέλουν. Δήμο. Σίγουρα, κοίταξε, αναψίχωνα τώρα υπάρχει μια ελαστικότητα στο θέμα αυτό και τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν λίγο καιρό. Βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία και το ίντερνετ και όλα αυτά και το τάμπλετ και η τηλεόραση. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, θεωρώ. Και νομίζω ότι το κάτι σημαντικό είναι ότι πρέπει και εμείς να δίνουμε ένα καλό παράδειγμα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν βλέπω τηλεόραση μέσα στην ημέρα. Αφήνω κάτι που θέλω να το δω το βράδυ, κυρίως όταν πάνε για ύπνο τα παιδιά, γιατί δεν θέλω να δίνω ένα παράδειγμα με την έννοια ότι εγώ μπορώ να παρακολουθώ κάτι που μου αρέσει, ενώ εσείς δεν κάνει τώρα και δεν επιτρέπεται. Επομένως, περιορίζω και εγώ αρκετά είτε tablets είτε υπολογιστές στη τηλεόραση για να δείξω στα παιδιά ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Κωστή. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα για τα παιδιά, καθημερινό. Το οποίο φυσικά είναι για κάθε μέρα το ίδιο, έτσι, με λίγες διαφορές, ανάλογα αν είναι Σαββατοκύριακο ή όχι. Το έχουμε φυσοκολλήσει και όλα στις πόρτες των δωματίων. Να σας πω ένα παράδειγμα, έτσι. Ξεκινάμε το πρωί, ξυπνάμε, τρώμε το πρωινό μας. Μετά πρέπει τα παιδιά να κάνουν κάποιες δουλειές, δηλαδή να μαζέψουν τα δωμάτια τους. Η μητέρα τους μετά θα τους βάλει να κάνουν μια άλλη δουλειά. Μπορεί να αδειάσουν το πλυντήριο το πιάτο, να καθαρίσουν, να μαζέψουν κάποιο δωμάτιο κάτι ή τα παιχνίδια τους. Μετά έχουν ένα μικρό διάβασμα, γιατί πιο μετά ξεκινάει και η τηλεκπαίδευση για ένα δύο ώρα. Και μετά το μεσημεριανό έχουμε ελεύθερη ώρα, η οποία είναι ταινιούλα, έτσι, ταινιούλα, λίγο τάμπλετ, για μία ώρα. Μετά τη μία ώρα πηγαίνουμε για γυμναστική. Ο γιος κάνει καράτε, κάποιες ασκήσεις, τον βοηθάω κι εγώ, και λίγο μπάσκετ. Η μικρή ρυθμική, γυμναστική χορό με τη μητέρα της. Μετά έχουμε μία ώρα περίπατο έξω, αυτό που έχουμε εμείς τη δυνατότητα που δεν την έχει ο Γιάννης, εμείς την εκμεταλλευόμαστε με αυτόν τον τρόπο, βγαίνουμε όλοι μαζί έξω, παίρνουμε και τα σκυλιά. Και το βραδάκι πάλι, μετά το βραδινό έχουν μισή ωρίτσα να δουν το παιδικό τους και έχουμε ύπνο ύστερα. Οπότε βγαίνει, να ξέρετε, πολύ πιο εύκολα για εμάς, χωρίς πολλές φωνές και κόντρες με τα παιδιά, γιατί ξέρουν ότι αυτό είναι το πρόγραμμά τους, το έχουν αποδεχτεί και για εμάς είναι πολύ πιο εύκολο. Συμφωνώ απόλυτα και εμείς αυτό ακολουθούμε. Το πρόγραμμα βοηθάει και τα παιδιά. Κοιτάξτε την κόρη, εμείς έχουμε μία, την κόρη μας βοηθάει πάρα πολύ. Προσπαθούμε και εμείς να έχουμε μια δημιουργική ρουτίνα μέσα στην καθημερινότητα, να την κάνουμε όσο πιο ενδιαφέρουσα μπορούμε και για την ίδια αλλά και για εμάς. Θεωρώ ότι μας βοήθησε και εμάς πάρα πολύ η αθλητική καριέρα, ταυτότητα που έχουμε, ως ο τρόπος σκέψης μας, ο τρόπος λειτουργούμε, γιατί για εμάς φαντάζομαι ήταν πολύ πιο εύκολο από κάποιους άλλους να μπούμε σε μια διαδικασία περιορισμών. Γιατί όπως και εμείς τόσα χρόνια είχαμε και ένα πρόγραμμα και περιορισμούς, τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά τα κάναμε γιατί μας τα επιβάλλανε ευγενικά, αλλά γιατί θέλαμε και εμείς οι ίδιοι για να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ όλους να έχουν ένα πρόγραμμα. Βοηθάει ώστε να έχεις κάποιους στόχους με την καθημερινότητά σου. Όταν περιορίζεσαι σε ένα σπίτι για τόσο καιρό, σίγουρα δημιουργούνται πολλά ψυχολογικά θέματα. Από εκεί και πέρα το να είσαι σε ένα πρόγραμμα είναι αυτό, νομίζω μας βοηθάει να το ξεπεράσουμε αυτό και να το αποφύγουμε. Από εκεί και πέρα, τι σας έχει λείψει, τι πραγματικά επανεκτιμήσατε, στο οποίο δεν είχατε τόσο μεγάλη εκτίμηση όσο πραγματικά του άξιζε. Δημήτρη.
Τίποτα, εμένα μου έχει λείψει, σίγουρα μου έχουν λείψει οι γονείς μου και ο αδερφός μου και το να πάω στην πόλη μου. Όλα τα άλλα τα έχω, δόξα τω Θεώ, δεν είναι κάτι το οποίο μου λείπει. Μόνο οι γονείς μου και ο αδερφός μου και οι φίλοι μου που είναι στην Καστοριά κυρίως. Αυτό. Εύχομαι όσο δυνατόν συντομότερα, αυτό θα το κρίνουν οι ειδικοί, να έχουμε τη δυνατότητα πάντα με ασφάλεια να μπορέσουμε να πάμε να δούμε τους γονείς μας, τα αδέρφια μας και τους φίλους μας. Δήμο. Σε μένα έχω λείψει ειδικά μου άτομα τα οποία βρίσκονται στην Λάρισα και είναι μακριά και δεν μπορώ να πάω να τους δω. Εύχομαι να λήξει σύντομα αυτό και να το καταφέρω. Επίσης, μου έχει λείψει πολύ το να μπορώ να βγω έξω και να συναστραφώ με κόσμο. Περνούσα πολλές ώρες έξω από το σπίτι και ξέρεις, αυτή η καραντίνα τώρα και όλο αυτό το πράγμα, ο περιορισμός είναι κάτι διαφορετικό, κάτι θεωρώ δύσκολο στην πίστη των ανθρώπων. Επομένως, είναι κάτι που μου έχει λείψει εμένα ο κόσμος που θα έρθει. Γιάννη. Κοίταξε να δεις, εμένα, επειδή είμαι στο εξωτερικό έτσι και τώρα τόσα χρόνια, δεν μου έχει λείψει κάτι συγκεκριμένα από την Ελλάδα. Θα μου λείψει βέβαια όταν έρθω στην Αθήνα, για αυτή η κίνηση που είχα, η ελευθερία χρόνου, να πηγαίνω στα μέρη που θαυμάζω, που θέλω να πάω βόλτες και όλα αυτά. Αυτό ναι, θα μου λείψει όταν θα έρθω για τις διακοπές μου. Γιάννη μου, ελπίζουμε ότι μέχρι να έρθεις... Και ξέρεις ότι είμαι λάτρης της θάλασσας, οπότε θα τρελαθώ αν μπορέσω να πάρω το φουσκωτό μου. Παναγιώτη. Παναγιώτης δεν του λέει τίποτα, το αρέσει που είπαμε, είναι μέσα στο σπίτι. Εκείτε. Το μόνο που μου αρέσει που μου είπε παιδί μου, και ξέρεις ότι δεν μπορώ τώρα να φύγω να πάω λίγο στη μάνα μου, παιδί μου, που είναι τελείως μόνη της. Όλο αυτό το πρόγραμμα και με καθημερινά ρέλα, με δουλειές, να τρέχεις δεξιά-αριστερά, στιγμές που με κούραζε. Οπότε όλο αυτό το να μείνω σπίτι είναι κάτι που πολλές φορές το νιώθω, παιδί μου, το είχα πραγματικά ανάγκη να είμαι με την οικογένεια. Οπότε το απολαμβάνω και θεωρώ ότι εντάξει, είναι μια περίοδος, θα περάσει. Οπότε όπου έχω μάθει ό,τι γίνεται στη ζωή, είναι για κάποιο λόγο, για καλό γίνεται. Και μέσα από αυτό περνάω καλά. Οπότε το απολαμβάνω όσο πάει. Κωστή. Όπως είπαν τα παιδιά, μου λείπουν οι δικοί μου, μου λείπει η οικογένεια. Μου λείπει να σηκώσω τηλέφωνο, να σας πάρω τηλέφωνο, να πάμε να πιούμε ένα καφέ, να φάμε ή να πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Μου λείπει που δεν μπορώ να δουλέψω. Μου λείπει που δεν είμαι λοιπόν στο γήπεδο και να είμαι με τα παιδιά και να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω και αυτό που μου αρέσει, να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Αλλά νομίζω και μόνο η αίσθηση ότι σου παίρνουν κάτι από πάνω σου, αυτό η ελευθερία, είναι αυτό που επιζητούμε όλοι μας και μας έχει λείψει τόσο πολύ. Απλά και μόνο να πούμε ότι βγαίνω να πάω μια βόλτα με το αυτοκίνητο, ας πούμε, χωρίς να χρειαστεί ούτε να στείλω μήνυμα ούτε να κάνω τίποτα άλλο. Το περίεργο με όλους είναι όμως ότι οι δικοί σας άνθρωποι είναι μακριά. Άρα στο δικό σας μυαλό είναι OK, πρέπει να ταξιδέψετε. Εμένα οι δικοί μου γονείς είναι 7-8 χιλιόμετρα δίπλα από μένα και δεν μπορώ να τους δω. Και το κάνει ακόμα. Και ξέρεις, πολλές φορές στην καθημερινότητά μας μέχρι τώρα το αποφεύγαμε γιατί ήταν δίπλα μας οι γονείς μας. Δηλαδή, εμένα ήταν δίπλα οι γονείς μου. Απλά δεν πρόλαβα σήμερα γιατί κάτι μου είχε, θα πάω αύριο, θα πάω μεθαύριο. Μου είχε λείψει πάρα πολύ ότι αυτό το ότι μπορούσαμε να βρεθούμε μία στο τόσο που εμείς βρισκόμασταν και συχνά και τα λέγαμε, θυμόμασταν παλιά, συζητούσαμε για το μέλλον, τι θέλουμε να κάνουμε. Μου λείπει που δεν μπορούμε να βρεθούμε στην Ακαδημία μαζί με τα παιδιά να δούμε την εξέλιξή τους, ας πούμε, κάποια πράγματα. Και βέβαια, ξέρεις, τα επανεκτίμησα όλα. Ήδη έχω ξεκινήσει, έχω διαφοροποιήσει κάποια πράγματα που θα τα κάνω την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι είναι αυτό που ο Παναγιώτης. Προσπαθούμε να πάρουμε το καλύτερο από αυτό που ζούμε. Σίγουρα θα έχει και περίεργα και άσχημες καταστάσεις. Θα τις περιορίσουμε. Ένα σημαντικό κομμάτι, παιδιά, είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο την επόμενη μέρα. Η αβεβαιότητα, το τι θα είναι η επόμενη μέρα. Είναι σημαντικό να μείνουμε ενωμένοι, θεωρώ. Προς το παρόν, εγώ δεν σκέφτομαι τι θα γίνει, γιατί στην αρχή προσπαθώ να σκεφτώ τι θα συμβεί. Συνειδητοποίησα ότι προσπαθώ να λύσω ένα πρόβλημα στο μυαλό μου, το οποίο δεν ξέρω κανένα δεδομένο. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσει, πώς θα σταματήσει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Γι' αυτό
ξέρω ότι θα είναι πολύ διαφορετική πραγματικότητα όταν θα ξαναέρθει, όταν θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι μαζί, όπως εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε σαν ομάδα, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον να ισχυροποιηθεί και να συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και αυτό που έχω να πω και στους υπόλοιπους που παρακολουθήσουν την κουβέντα μας είναι ότι θα είναι μια εντελώς καινούρια πραγματικότητα για όλους και θα πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, να στηρίξει ο ένας τον άλλον, γιατί το να ένας ή δύο να είναι μόνο καλά, μακροπρόθεσμα δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Δήμο. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Όταν θα, με το καλό θα μπορέσουμε να κινηθούμε ελεύθερα, σίγουρα θα πάμε να δούμε τους δικούς μας ανθρώπους. Ποιο μέρος όμως θέλετε να επισκεφθείτε, ελπίζω να είναι το καλοκαίρι αυτό, να είναι άμεσα η επιστροφή στην κανονικότητα, ποιο μέρος θέλετε να επισκεφθεί ο καθένας σας? Κωστή. Εγώ είμαι ερωτευμένος με το Πήλιο. Θέλω να πάω λοιπόν να επισκεφτώ πάλι αυτό το μέρος και επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ η θάλασσα και τα γύρω μέρη, θα ήθελα να επισκεφθώ και την Ισκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, Σποράδες λοιπόν, που είναι μαγευτικές και είναι πάρα πολύ όμορφες το καλοκαίρι. Δήμο. Εγώ σίγουρα θα επισκεφθώ, να δω γονείς, φίλους και να περάσω ωραία από το λαό, αλλά οπωσδήποτε θα πάρω την οικογένεια και θα βρω ένα νησί, γιατί και εγώ μελάτη τη θάλασσα και θέλω να περάσω πολλές μέρες μέσα στη θάλασσα, να φύγει όλο αυτό που φάναμε το μήνυμα, η πίεση, το ζόρι που έχουμε περάσει τόσο καιρό και να αλλάξουμε λίγο την διάθεσή μας. Γιάννη. Εντάξει, σίγουρα θα πάω πρώτα απ' όλα στην Καρδίτσα να δω τη μητέρα μου, γιατί όπως γνωρίζουμε, έχω χάσει τον πατέρα μου πριν 5 μήνες. Και από εκεί και μετά θα βάλω πετρέλαιο στη βάρκα και θα πάω νομίζω στο μαγικό Μαράτι που είναι μετά την Πάτμο και θα καθίσω εκεί, παρόλο που είναι ερημικά, αλλά εκεί είναι μια ερημικό το νησί, μια ομορφιά ωραία και θα θέλω να πάω να μείνω εκεί 10 μέρες. Μαγικό μέρος. Να δω πώς θα περάσεις εκεί το Ικάριο βέβαια. Το έχω περάσει, τα πάρω. Καλά, εσύ είσαι και μεγάλος καπετάς. Θα πάρω το Βασιλόπουλο μαζί μου. Παναγιώτη. Από εδώ, την Μαρία. Κοίτα, θα πάω πούμε κάποια στιγμή Ιχνιό και το μαγαζί μου, το ξενοδοχείο. Οπότε θέλω να πάω στη γύρω, ήταν πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά το λατρεύουν το μέρος εκεί, περνάνε τέλεια. Αλλά σίγουρα θα κοιτάξω να πάω και σε άλλα νησάκια φέτος, γιατί δεν έχουμε πρωτάθλημα και με όλη διακοπή και με όλο το κενό που θα έχουμε και στον τουριστική που ελπίζω να ανοίξει. Και θα μου πει πολύ χρόνο να επισκεφτώσω πιο πολλά μέρη μπορώ και να είμαι με την οικογένεια και να δω και τον Μπουρούση. Δημήτρη. Εγώ όπως είπα και πριν θα πάω στην Καστοριά σίγουρα και μετά εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις και μπορούμε να κινηθούμε όλοι. Λογικά το νησί της... Το νησί της Πάρου, λογικά. Λοιπόν, λογικά εκεί ποιοι θα είμαστε, Πάρο, Αντίπαρο και θέλω να ξαναπάω να δω και τις σκηνές. Ναι, να σου πω κάτι, Τέο. Αντίπαρο είπες σωστή κουβέντα πίσω στην ωραία ταβέρνα στο... Δεν χρειάζεται κάτι... διαφήμιση, στο Δεσποτικό. Ξέρουμε. Ναι, κατάλαβες. Ναι, έχεις δίκιο. Εκεί δεν είναι, ξέρεις. Η Ελλάδα έχει μαγικά μέρη. Αλλά έχει πολλά, ναι. Για κάποιους κάποια είναι πιο όμορφα από κάποια άλλα γιατί έχουμε συνδεθεί με ωραίες διακοπές. Όλοι έχουμε συμπέσει σε κάποια μέρη κατά καιρούς. Νομίζω ότι αν επιτραπεί η κίνηση η Ελλάδα θα είναι ένα μέρος γιατί τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, παραδόξως καλά για ελληνικά δεδομένα στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου της πανδημίας. Σύντομα ελπίζω να μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα. Λοιπόν, συνεχίστε όλοι να κάνετε την καθημερινότητά σας πράγματα που σας γεμίζουν και σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα. Κρατήστε επικοινωνία και όχι μόνο γραπτή. Πάρτε ένα τηλέφωνο, κάντε μια βιντεοκλήση, η τεχνολογία μας βοηθάει, με τους δικούς τους ανθρώπους, στηρίξτε τους, γιατί είναι μια δυσκολία, είναι μια μόρα θα περάσει, το θέμα να πούμε πιο δυνατή. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε κι εσείς στο Greece from Home.
Στέλνουμε όλους τους χαιρετισμούς μας σε όλη την Ελλάδα και κυρίως σε όλο τον κόσμο που θα προβληθεί αυτό και ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα και να τα πούμε σε κάποιο από τα πολύ ωραία μέρη που έχει η Ελλάδα. Καλή συνέχεια.